Το ΚΚΕ συμπαραστέκεται στον αγώνα του λαού της περιοχής του Λαγκαδά για να μην λειτουργήσει η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στη Μαυροράχη σε έναν ήδη επιβαρημένο χώρο από το ΧΙΤΑ. Είναι ένας αγώνας ζωής για το λαό της περιοχής και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ θα είναι δίπλα στους κατοίκους. Αυτό το έργο που σχεδιάζεται από την περιφέρεια, την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκαλυπτικό για το χαρακτήρα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, που όχι μόνο πράσινη δεν είναι, μα κατάμαυρη σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και θα έχει συνέπειες στη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Πρόκειται για μια μονάδα η οποία όχι μόνο θα αποκλείσει και ουσιαστικά θα καταργήσει στην πράξη την ανακύκλωση αντί να την ενισχύσει, μιας και θα προετοιμάζει την πρώτη ύλη για την καύση των απορριμμάτων, τα γνωστά SRF και RDF, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αυτά τα υλικά βέβαια ως καύσιμη ύλη στις τσιμεντοβιομηχανίες της περιοχής. Είναι άλλο ένα επεισόδιο χαρακτηριστικό και συνεχόμενο της ανάπτυξης, της ίδρυσης μονάδας επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων, αυτή τη φορά στη γειτονική Σύνδο, εδώ στην ίδια περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι άλλο ένα επεισόδιο στη συνέχεια των όσων προετοιμάζονται και γίνονται ήδη στη Δυτική Μακεδονία για να αποκαλυφθεί ο χαρακτήρας, ο αντιλαϊκός και αντεργατικός χαρακτήρας της πράσινης ανάπτυξης. Μια ανάπτυξη η οποία όχι μόνο θα προκαλέσει καταστροφές στο περιβάλλον, μα και θα φέρει ακόμα πιο ακριβή την ενέργεια στο λαό και θα εξαπλώσει ακόμα περισσότερο την ενεργειακή φτώχεια. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει να βρούνε την αντίσταση του ελληνικού λαού και σε αυτήν την αντίσταση και την πάλι το ΚΚΕ θα είναι δίπλα στο λαό.